σας, γεια σας, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην Τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Σήμερα θα φτιάξω ένα γλυκό που μου το ζητάει ο παπάς μου πάνω από 2 μήνες. Είναι το γλυκό των παιδικών του χρόνων και πάμε να δούμε τι γλυκό είναι αυτό και τι υλικά θα χρειαστούμε. Για πάμε να τα δούμε μαζί. Λοιπόν, θέλω σιμιγδάλι χοντρό, ξύσμα πορτοκαλιού, θέλω κόκκους μαστίχα με ζάχαρη, θέλω ζεστό νεράκι, θέλω ζάχαρη, θέλω γιαούρτι στραγγιστό, θέλω χυμό πορτοκάλι φρέσκο, θέλω αμύγδαλα που θα βάλω από πάνω, θέλω baking powder, θέλω νερό ζεστό με λίγο μελάκι και για το σιρόπι αυτού του γλυκού θέλω κανέλα, θέλω φλούδες λεμονιού, νεράκι και ζάχαρη. Όλα τα υλικά θα είναι πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής. Πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνετε στο site μας vasiacrazykitchen.com. Πάμε να φτιάξουμε αυτό το γλυκό που οι περισσότεροι το αγαπάτε. Πάμε να φτιάξουμε το γλυκό του μπαμπά μου που το λατρεύει, ελπίζω να το πετύχω και να αρέσει και σε εσάς. Λοιπόν, τι θα κάνω πρώτα? Θα βάλω το σιμιγδάλι, το χοντρό με το ξύσμα πορτοκαλιού. Θα βάλω τη ζάχαρη μου. Θα βάλω το baking powder και θα ανακατέψω καλά αυτά πρώτα. Τώρα θα προσθέσω το γιαούρτι μου, γιαούρτι στραγγιστό. Όλες οι δοσολογίες είναι κάτω στο κουτί περιγραφής. Πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνετε και βλέπετε τα πάντα στο vasiacrazykitchen.com, στο site μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Σας αγαπάμε, συνεχίζουμε δυναμικά και πάμε τώρα να σας πω και τι γλυκό θα σας κάνω, που δεν σας έχω πει σάμαλι πολύτικο. Λοιπόν, θέλω χλιαρό νεράκι, όχι κρύο, για να φουσκώσει το σιμιγδάλι και να διαλυθούν πιο καλά τα υλικά. Θέλω χυμό πορτοκαλιού, φρέσκο. Θα ανακατέψω τώρα πολύ καλά αυτά και μετά θα προσθέσω και τα υπόλοιπα υλικά μου. Τώρα, τρελοκουζινάκια μου, πάμε να σπάσουμε τη μαστίχα, να πλημμυρίσουμε με αρώματα πάρα πολύ ωραία, με ζάχαρη στο ουδί. Έχει πλημμυρίσει, παιδιά, όλη η κουζίνα, αχ, με άρωμα μαστίχας. Πάμε να ρίξουμε τώρα τη μαστίχα που χτυπήσαμε στο ουδί με τη ζάχαρη στο μείγμα για το σάμαλι. Ανακατεύω πολύ καλά και θα έρθω να το βάλουμε σε ένα ταψάκι. Λοιπόν, λάδωσα με λίγο καλαμποκέλαιο το ταψάκι μου και τώρα θα βάλω το μείγμα, το φανταστικό που μοσχομυρίζει και η μαστίχα και το πορτοκάλι, και για να γίνει επιτυχημένο το σάμαλι αφήνουμε όπως είναι 2 ώρες να φουσκώσει το σιμιγδάλι και μετά θα το ψήσουμε. Θα το στρώσω τώρα πολύ καλά, θα το χαράξω. Από πάνω θα βάλω λίγο μελάκι με νερό και τα αμύγδαλά μου και είναι έτοιμο. Και θα το κόψουμε όπως θέλετε. Εγώ θα το κάνω σαν ρομβουζάντα κομμάτια. Και ο Θεός βοηθός, γιατί ξέρετε ότι είμαι άθλια στο κόψιμο.
Βουτάω λίγο το μαχαίρι στο νερό για να κόβεται ωραία, παιδιά. Τώρα εδώ πέρα έχω βάλει μέλι με μία κουταλιά ζεστό νερό να το αραιώσουμε, να πάρει πολύ ωραίο χρώμα και να είναι και γυαλιστερό. Θα βάλω και τα αμύγδαλά μου, θα το αφήσω 2 ώρες να φουσκώσει και μετά θα το ψήσουμε και θέλουμε κρύο σάμαλι καυτό σιρόπι. Αφού περάσανε 2 ώρες, φούσκωσε το σιμιγδάλι, έχω προθερμάνει τον φούρνο μου στους 180 στον αέρα και θα το ψήσω περίπου 45 λεπτά. Το έψησα ακριβώς 50 λεπτά στους 180 στον αέρα. Το σπίτι μυρίζει μαγικά, μαστίχαμε πορτοκάλι. Το αφήνουμε τώρα 1,5 ώρα να κρυώσει και θα πάμε να κάνουμε παρέα και το σιρόπι. Θέλουμε καυτό σιρόπι κρύο σάμαλι. Αφού πέρασε 1,5 ώρα και κρύωσε το σάμαλι μας, πάμε να κάνουμε το σιροπάκι μας για να σιροπιάσουμε αυτό το φανταστικό πολύτικο γλυκό που μου έχει ζητήσει ο μπαμπάκας μου. Λοιπόν, βάζουμε το νερό. Όλες οι δοσολογίες στα υλικά θα είναι κάτω στο κουτί περιγραφής. Πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνετε στο site μας vasiacrazykitchen.com. Τη ζάχαρη μου. Και θα βάλω 1 ξυλάκι κανέλας και φλούδα από 1 λεμονάκι. Από την ώρα του βρασμού θα το βράσω 5 λεπτάκια. Πάμε να σιροπιάσουμε τώρα το σάμαλι μας που είναι κρύο με καυτό σιροπάκι. Θα το αφήσω όλο το βράδυ να ρουφήξει το σιρόπι και αύριο το πρωί θα έρθω να σας κεράσω ένα ωραίο λαχταριστό αρωματικό κομμάτι από το σάμαλί μας. Βγήκε πάρα πολύ ωραίο, είναι σιροπιασμένο, είναι αυθεντικό σάμαλι που γίνεται μόνο με χοντρό σιμιγδάλι. Το άφησα όλο το βράδυ να ρουφήξει το σιροπάκι του για να βγει έτσι όπως το βλέπετε, ζουμερό και λαχταριστό. Πάντα έχουμε κρύο σάμαλι, ζεστό σιρόπι. Θέλει οπωσδήποτε ένα βράδυ να ρουφήξει το σιρόπι και να είναι όπως πρέπει να είναι το σάμαλι. Όλα τα υλικά τα βρίσκετε πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής. Πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνετε στο site μας vasiacrazykitchen.com. Θέλω να το φτιάξετε όλοι με παγωτό καϊμάκι, είναι η απόλυτη γλυκάρα τώρα για τις γιορτές. Θα το πάω στον μπαμπάκα μου που το περιμένει 2 εβδομάδες. Θέλω να κάνετε subscribe στο τριλό καναλάρα μου γιατί με βοηθάτε να γίνομαι καλύτερη. Να χτυπάτε το καμπαλάκι για να έρχονται ειδοποιήσεις και να βλέπετε τις βιντεάρες μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγά. I love you.